Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος βουλευτής θα είναι ο κύριος Κανελόπουλος, ένας από τους λίγους Έλληνες που έχει συνδέσει διεθνώς το όνομά του με το τερατόπαλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Κανελόπουλο. Καλημέρα, με τιμά ιδιαίτερη πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ τους αγαπητούς αδέρφους, κύριο Κοζοβόλη και Πρόκουλο. Στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Στα ελληνικά, έχει μετάφραση. Ελληνικά, οκ. Okay. Λοιπόν, να δω πού θα έχω την καλύτερη εικόνα. Είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσω μέσα σε 10 λεπτά δουλειά 20 ετών και πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε peer-reviewed journals. Έχουμε ξεκινήσει στην Ελλάδα με την πρώτη ανακοίνωση στο συνέδριο της Μυκόνου, το Πανελλήνιο συνέδριο, που δείξαμε κάποια περιστατικά με την τότε προ-CE-Mark έγκριση διασύνδεση κερατοειδούς. Δεν τη λέμε πια διασύνδεση κολαγόνου, γιατί πουθενά δεν έχει αποδειχθεί ότι γίνεται διασύνδεση του κολαγόνου. Εάν θέλετε, εγώ θεωρώ με αυτή την εμπειρία την προσωπική ότι το cross-linking είναι μια ουλοποίηση του κερατοειδή, είναι μια εκούσια, θα θέλαμε να πιστεύουμε συντεταγμένη και προβλέψιμη ουλοποίηση του κερατοειδή. Και πάνω σε αυτό θα εστιάσουμε σήμερα. Ακούσαμε εξαιρετικές ομιλίες από τους προλαλήσαντες όσον αφορά το πώς εξετάζουμε τον κερατόπονο. Έχουμε και εμείς δημοσιεύσει αρκετές εργασίες, κυρίως στο να είμαστε ευαίσθητοι. Φυσικά, όταν υπάρχει προφανής κερατόπονος, μπορεί αυτό να διαγνωστεί και στη σεισμοειδή λιχνία, μπορεί να διαγνωστεί και με μια απλή σκιοσκοπία. Η ουσία για εμένα στη διάγνωση του κερατόπονου, στις μέρες που έχουμε το cross-linking, που είναι μέρες που έχουν ένα εμβόλιο, αν θέλετε, για τον κερατόπονο. Και αυτό αφορά κυρίως τα λινόπουλα, μιας και είμαστε στην Ελλάδα, τα οποία είναι στην εφηβεία. Εκεί είναι η ηλικία κλειδί που θα μπορούσαμε εμείς να το διαγνώσουμε πάρα πολύ νωρίς και να το θεραπεύσουμε. Κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να το διαγνώσουμε από τους γονείς τους. Εάν έχω τα πέντακαμ, ο κ. Καρβάτσας μας έδωσε μια εξαιρετική παρουσίαση στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαγνωστικά μέσα σήμερα. Αν έχω τα πέντακαμ και τους επιδρεπούς, χάρη από τους δύο γονείς, μπορώ να ξέρω εάν τα παιδιά θα έχουν κάποιο ρίσκο και ξέρω ότι ακούγεται πολύ γκράντιο σε αυτό το statement. Αλλά ουσιαστικά χρειάζονται και τα δύο. Εδώ βλέπουμε παραδείγματος χάρη έναν υποψήφιο για λέιζερ μοιοπίας, ο οποίος μας ήρθε με εξαιρετικές περιγραφές. Όλα είναι φυσιολογικά εάν κάποιος κοιτάξει τοπογραφίες, σαν φλουκτομογραφίες. Δείτε όμως τι γίνεται αν δούμε το ίδιο περιστατικό με επιθυλιακούς χάρτες. Είναι ξεκάθαρο ότι το επιθύλιο έχει τέτοια πλαστικότητα. Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιο pointer. Βλέπετε ότι κεντρικά το επιθύλιο έχει λεπτύνει πάρα πολύ και έχει παχύνει στη μέση περιφέρεια, έτσι ώστε να κρύψει αυτό τον αρχόμενο κερατόπονο, τον οποίο στα πέντακα, ξαναγυρίζω πίσω, φαίνεται εντελώς φυσιολογικός. Αυτό έχει εξαιρετική σημασία για ένα αγόρι, λέω αγόρι γιατί στα δικά μας χέρια είναι 6-1 αγόρι για κορίτσια, το οποίο είναι 15 ετών. Σε κάποιον άνθρωπο στη δική μου ηλικία, στα 55, δεν έχει κάποια ουσιαστική σημασία. Και να θυμηθούμε ότι κερατόπονος ίσον προδιάθεση, αυτό δεν είναι προδιάθεση, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές ότι αν το επιθύλιο δείχνει τόσο σημαντική ενεργοποίηση και remodeling, ο κερατόπονος είναι ενεργός. Οπότε ακόμα και αν ορκίζεται ο ασθενής, και το πιστεύουμε ότι δεν τρίβει τα μάτια του, ερευνήστε πώς κοιμάται το βράδυ. Κοιμάται μπρούμητα, κοιμάται πάνω στα μάτια του, τα τρίβει κάτω από το μαξιλάρι και αυτό είναι η θεραπεία κλειδί. Οπότε προτού μιλήσω για θεραπεία κερατόπονου, η πρώτη θεραπεία είναι το να μην τρίβει ο ασθενής τα μάτια του. Είμαι πεπισμένος ότι αν οι ασθενείς καταφέρουμε να μην τρίβουν τα μάτια τους, δεν θα γίνουν ποτέ ασθενείς από κερατόπονο. Και η γενετική προδιάθεση, ένας στους 10 Έλληνες. Κοιτάξαμε τις επεμβάσεις καταράκτη που κάναμε το 19, 20 και 21 και είδαμε ότι ένα στους 10 Έλληνες στην ηλικία μεταξύ 65 και 75, που είναι η σύνηθις ηλικία στη χώρα μας για επέμβαση καταράκτη, έχει ή κερατόπονο που δεν το γνωρίζει τοπογραφικά ή σημαντική υποψία για κερατόπονο. Είναι μια πολύ συγκλονιστική στατιστική την οποία φέρω σε εσάς. Βέβαια δεν είναι όλα τα πράγματα κερατόπονος. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό το οποίο δυστυχώς βρέθηκε σε litigation. Με έκπληξη, το είδα στο γραφείο μου στη Νέα Υόρκη, με έκπληξη είδα γνωματεύσεις από τρεις από τους πιο επιφανείς
Αμερικανούς συναδέλφους με διάγνωση μετεπεμβατική εκτασία μετά από λέση, αλλά θα μείνω στο γεγονός ότι ενώ υπάρχει πολύ σημαντική κυρτότητα στον κάτω κερατοειδή, που βλέπουμε στους χάρτες κυρτότητας του Sagittal Curvature, την πάνω αριστερά, εάν δούμε την παχυμετρία του κερατοειδή, την εικόνα ακριβώς από κάτω, δεν συνάδει το πιο steep σημείο με το πιο λεπτό σημείο. Ξεκάθαρα δεν είναι κερατόκονος. Πηγαίνοντας στο ιστορικό, είδαμε ότι ήταν λεπτός αστηματισμός, υπερμετροπικός αστηματισμός που διορθώθηκε και είναι απλώς μια έκτοπη ζήλευση. Οπότε εδώ δεν χρειάζεται προσλίνκινγκ, χρειάζεται απλώς μια τοπογραφικά κατευθυνόμενη ομαλοποίηση. Σε ασθενείς, γνωστούς ασθενείς με κερατόκονο, βρίσκουμε σχεδόν 100% link στη χώρα μας τουλάχιστον, ότι ένας από τους δύο γονείς ή έχει κερατόκονο χωρίς να το ξέρει, ή τοπογραφικά έχει πάρα πολύ ύποπτο κερατοειδή. Και να τονίσω εδώ ότι η εξέταση του κερατόκονου σημαίνει ξεκάθαρα τοπογραφία. Είναι αδύνατο να ερευνήσουμε εάν ένας νεαρός, κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει, στην εφηβεία Έλληνας, Ελληνίδα, έχει κερατόκονο από την οπτική οξύτητα. Μπορεί να έχει στάδιο 2 κερατόκονο και να βλέπει 12-10. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Ας πάμε λίγο στις θεραπείες, τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν. Οι θεραπείες, ως γνωστόν, ξεκίνησε με τον μεγάλο μας δάσκαλο, τον Τίο Σάιλερ. Μεγάλη σκεπτικότητα όταν άκουσα την πρώτη ομιλία του 1999 ότι ανακάλυψε τη θεραπεία του κερατόκονου, μου φάνηκε σχεδόν αστείο. Όπως μου φάνηκε αστείο και χθες που κάποιος που συγκεκριμένο στο συνεδρίο ανέφερε ότι το cross-linking δεν έχει αποτυπωθεί ότι πραγματικά δουλεύει. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή μελέτη που δείχνει ότι δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση όλοι μάθαμε ότι πραγματικά δουλεύει και πρακτικά από το γεγονός δεν κάνουμε πια μεταμοσχεύση κερατοειδή τόσο συχνά για κερατόκονο. Εγώ προσωπικά, όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα το 2001, έκανα περίπου 150 μεταμοσχεύματα και αποκλειστικά για κερατόκονο. Και τώρα κάνω λιγότερα από 5. Και βλέπω τουλάχιστον τους πενταπλάσιους ασθενείς από ό,τι τότε. Υπάρχουν διάφορες άλλες τεχνικές. Εννοείται ότι οι σκληρικοί φακοί έχουν αλλάξει εντελώς την αντιμετώπιση, οι μη σκληροί. Στη χώρα μας γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σενάριο. Δεν είναι εύκολο για έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα να φοράει σκληρικούς ή μη σκληρούς λόγω των περιβαλλοντικών μας συνθήκων. Πάρα πολλά σωματίδια, πάρα πολλοί σκόνοι με τους νοτιάδες, ουσιαστικά άμμο από τη Σαχάρα. Και βέβαια, θα δούμε και θα ακούσουμε για πολλές τεχνικές cross-linking. Εδώ μία από τις δικές μας μελέτες ex vivo, στην οποία δείξαμε ότι ουσιαστικά το πρωτόκολλο της Dresdens, που είναι το golden standard, είναι το πιο αποτελεσματικό, 30 λεπτά, 3 mW. Όσο ανεβάζεις την ένταση, έχεις κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα και δείχνει αυτό το αποτέλεσμα να σταματάει στα 30 mW. Δηλαδή βλέπουμε ότι η MOV μελέτης κερατοειδής που έχουν γίνει cross-linking στο εργαστήριο, ανθρώπινος κερατοειδής, είναι σχεδόν στα όρια του να είναι αποτελεσματική. Άρα η λύση δεν είναι πάντα μεγαλύτερη ενέργεια, λιγότερος χρόνος. Βρίσκεται κάπου στη μέση. Αν πάμε στα 45 που είναι η πράσινη, βλέπουμε ότι έχει το ίδιο αποτέλεσμα με σιάμ, με το να μην κάνουμε τίποτα. Πώς τεκμηριώνουμε το cross-linking. Αυτή μια εργασία παρουσιάσαμε στο Άμστερνταμ. Το τεκμηριώνουμε μέσα από χάρτες επιθυλίου. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα κάτω δεξιά πριν τη θεραπεία με cross-linking και μετά πώς το επιθύλιο έχει ομαλοποιηθεί. Οι πυριακοί χάρτες είναι οι κάτω-κάτω χάρτες και μέσα από τη γραμμή που παράγει το cross-linking μέσα στο κερατοειδή. Το cross-linking line έχει περιγραφεί από την ομάδα του Σάιλερ, ο Ιζέλη, στήτς χεισμοειδή λιχνία. Εμείς το φέρουμε σαν κλινικό σημείο εξετάζοντας χάρτες OCT. Τομογραφίας, στο πώς αυτό μπορεί να μας πιστοποιήσει ότι υπάρχει τεκμηριωμένη διασύνδεση κερατοειδή σε αρκετό βάθος και σε αρκετό εύρος. Και μπαίνουμε στις τεχνικές. Οι τεχνικές είναι πάρα πολλές. Η τεχνική που φέραμε στο να χρησιμοποιήσουμε συνδεδεμένα μαζί με τη διασύνδεση κερατοειδή μια ομαλοποίηση του κερατοειδή με τοπογραφικά κατευθυνόμενη σμήλευση, ξεκίνησε από πάρα πολλή δουλειά στις τοπογραφικά κατευθυνόμενες μιλεύσεις. Έχουμε δημοσιεύσει πολλές εργασίες στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κερατοειδείς με προβλήματα από σμιλεύσεις με παλιότερα λέιζερ. Βλέπουμε τη φωτογραφία στα αριστερά, πώς μπορείς να διευρύνεις μια οπτική ζώνη σε ένα βιοπτικό λέιζερ, πώς μπορείς την κάτω μεσαία εικόνα που σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο Κώστας Καραμπάτσας είναι ένας άνω κερατόκονος, ουσιαστικά είναι μια αιτητική ουλή η οποία επιπεδώνει τον κάτω κερατοειδή και κάνει τον πάνω κερατοειδή να φαίνεται πιο στήρ.
πώς μπορείς να ομαλοποιήσεις αυτό το κρατήριο με το κατευθυνόμενη σύμβλεψη και πώς αυτό το φέραμε όχι σαν PRK, δεν μισώ τον όρο PRK, γιατί δεν είναι μια φωτοδιαφλαστική σμήλευση του κυρατορίου. Όπως βλέπετε, αυτή η σμήλευση πάνω αριστερά εδώ, δεν αποτελεί ένα PRK, είναι μια πολύ ανώμαλη σμήλευση, η οποία ουσιαστικά στοχεύει στο να ομαλοποιήσει τον κυρατοειδή. Θα κρατήσω μια άνω τελεία εδώ, γιατί σε αυτό το σενάριο, ο τοπογράφος μας βλέπει μόνο τον κερατοειδή και προσπαθεί να ομαλοποιήσει μόνο τον κερατοειδή. Και θα κλείσω μετά από μερικά slides στο πώς υπάρχει μια πιο μοντέρνα τεχνολογία που μπορεί να μειώσει το κόστος σε αφαίρεση του στο σημείο μας απασχολεί περισσότερο, που δεν είναι κανένα άλλο από το κεντρικό σημείο του κόνου, το οποίο είναι ουσιαστικά στο σημείο που γίνεται η μυοπική σμήλευση και όχι η υπερμετροπική που βλέπουμε την καμπύλη στο άνω μέρος του κερατοειδούς. Στο πρωτόκολλο της Αθήνας που περιγράψαμε από το 2005, κάνουμε συνδυασμένα τοπογραφικά κατευθυνόμενη ομαλοποίηση του κερατοειδή. Διορθώνουμε μόλις 1-2-3 αστιγματισμού, ίσως 1-2-3 μοιοπίας. Γνωρίζουμε ότι σε ένα μάτι που η κερατομετρία του, όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες εδώ, που η κερατομετρία του φτάνει στο πίκ της στο 53, ακόμα και αν η διάθλαση αυτού του οφθαλμού είναι ένας βαθμός μοιοπίας, όλοι γνωρίζουμε ότι αν το εξωτερικό μήκος του ματιού είναι 24 χιλιοστά, η ουσιαστική του μοιοπία όταν ομολογηθεί και ο ρετιοειδής θα είναι περίπου 10 βαθμοί μοιοπίας ή 8. Γιατί το συνολικό μοιοπικό κόστος στον οφθαλμό θα είναι κερατομετρία μαζί με το εξωτερικό μήκος του οφθαλμού. Οπότε είναι σύνηθες στις ομαλοποιήσεις και εδώ βλέπουμε μια πολύ δραματική ομαλοποίηση, πολύ εντυπωσιακή ομαλοποίηση, το πριν και το μετά. Και ενώ έχει επιπεδωθεί σημαντικά ο κερατοειδής και έχει αναμορφωθεί και μπορεί να φτάσουμε σε όραση σχεδόν 8 δέκατα με διόρθωση, έχει αποκτήσει αυτός ο νεαρός ασθενής 4 βαθμούς μοιοπίας. Παρότι έχουμε επιπεδώσει τον κερατοειδή 10-2-3. Αυτό είναι ένα από τα σημάδια κλειδί που πρέπει και προεγχειρητικά να μοιραζόμαστε με τους υποψηφίους, αλλά και να εκτυπούμε και εμείς με τη χειρητικά. Έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά, δεν είχες μοιοπία και απέκτησες μοιοπία με την ομαλοποίηση του κερατοειδή. Και λίγο αστείο, γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι η διάθεση ενός κερατοκονικού ασθενούς στην εικόνα αριστερά είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Θα βρει φυσικά ο ασθενής το sweet spot, θα μετακινήσει τα μάτια του ώστε να βρει το σημείο που έχει την καλύτερη διάθεση. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική διάθεση. Η πραγματική διάθεση μπορεί να πάρθει στην ομαλοποιημένη εικόνα και από εκεί ξεκινάμε. Και πάλι θεωρώ πλεονέκτημα ένα ασθενή που μπορεί να βλέπει 8 δέκατα στο ιατρείο μας, στο πίνακα, στον οπτότικο που χρησιμοποιούμε, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει το βράδυ. Και εκεί ουσιαστικά είναι η ουσία της θεραπείας. Εδώ παρουσιάσαμε πριν από μερικά χρόνια και έχουμε δημοσίευσει τα αποτελέσματα 10 ετών και βλέπουμε στις εικόνες εδώ ότι είναι αρκετά σταθερή η διόρθωση μετά το πρώτο έτος, πολύ λίγες αλλαγές, αλλά να σημειώσουμε ότι στα 10 έτη έχουμε ίσως μια μικρή γεύση πλέον επιπέδωσης του κερατοειδή. Σε κάποια ακραία περιστατικά είναι κάτω από 1%, έχουμε πολύ σημαντική επιπέδωση του κερατοειδή μακροχρόνια. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να το συζητήσουμε προεπαιματικά. Μπορεί δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς να καταλήξουν υπερμέτροπες. Κάτι το οποίο δεν θεωρώ εξαιρετικά κακό. Μπορεί να σμιλευτεί εκ νέου ο κερατοειδής με υπερμετροπική σμήλευση, γιατί αυτή θα γίνει στην περιφέρεια. Εδώ και παιδιατρικό πληθυσμό και με παρόμοια σταθερά αποτελέσματα στο χρόνο, δημοσιεύσαμε μία πλέον εξατομίκευση, ένα πλέον customization, πέρα του να χρησιμοποιήσω τοπογραφικά κατευθυνόμενη ομαλοποίηση του κερατοειδή, αποφεύγω τον όρο PRK, είναι περισσότερο PTK, μαζί με μία εξατομικευμένη, ένα εξατομικευμένο σχηματισμό του υπεριόδους φωτός που χρησιμοποιείται στην θεραπεία του cross-linking. Εδώ βλέπουμε το KXL2 device, το οποίο σχεδιάσαμε μαζί με την Avitro τότε, είναι η Glaukos τώρα, το πιο τωρινό μοντέλο λέγεται Mosaic, στο οποίο θα δείτε στην εικόνα κάτω δεξιά ότι υπάρχουν αυτά τα κυρτά παρελόγραμμα patterns του cross-linking, στα οποία το κεντρικό πράσινο μεταφέρει 15 Joule ενέργεια, είναι 3 φορές η ενέργεια του κλασικού πρωτοκολλού Dresdys, το μπλε κυρτό παραλληλόγραμμο μεταφέρει 10 Joule σε ενέργεια και ο κόκκινος κύκλος το κλασικό 5 Joule. Αυτό το customization έχει τη δυνατότητα να μας δώσει μια πλέον διαφραστική διόρθωση στον κόνο και να μειώσω τη σμήλευση που θα κάνω.
αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 2-3 χρόνια και κλείνω με κάτι καινούριο. Μας είχαμε τη μεγάλη τιμή και ευκαιρία τελευταία 3 χρόνια να δουλέψουμε μια νέα τεχνολογία η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κοιτάμε τις υψηλές εκτροπές σε σημειωπικά μάτια που κάνουμε απλές διορθώσεις σημειωπίας. Πρόκειται για ray tracing, στο οποίο είναι πολύ πολύπλοκος μηχανισμός. Χρησιμοποιούνται ουσιαστικά μία συσκευή που κάνει 3 μετρήσεις, μετρά το αξιονικό μήκος όλων των στοιχείων του οφθαλμού με interferometry, ουσιαστικά ένα LENSTAR, και σχηματίζει ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κάθε οφθαλμού που εξετάζει και συνέχεια κάνει 2.000 ακτίνες trace με τις εικόνες του Scienflug, δηλαδή ένα πένταγραμμα, από το πένταγραμμα μέχρι την πρόσθετη επιφάνεια του φακού και επίσης με Hartmann-Shack Wavefront, ray tracing άλλων 2.000 ακτίνων από τον αφιλεστεροειδή μέχρι πάλι την πρόσθετη επιφάνεια του φακού. Με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να υπολογίσει πέραν των χαμηλών εκτροπών, μοιοπία σχηματισμό, και τις ψηλές εκτροπές. Αυτές μας ενδιαφέρουν στην απλή μοιοπία είναι κυρίως το κόμμα, το trifoil και το εσωτερικό, οι σφαιρικές αποκλίσεις, οι οποίες διορθώνονται βέβαια με τα wavefront optimized treatments. Γιατί αυτό έχει σημασία στον κερατόπονο. Αυτό έχει σημασία στον κερατόπονο και δημοσιεύσαμε αυτό τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Journal of Cornea, το οποίο να σημειώσω εδώ είναι πάρα πολύ αυστηρό, ίσως πιο αυστηρό από την ανδοφαχών στο να παρουσιαστούν τέτοιου είδους τεχνολογίες, στο να δημοσιευθούν διαφλαστικές επεμβάσεις. Γιατί? Γιατί το ray tracing έχει μια την ιδιότητα να μην βλέπει τον κερατοκονικό κερατοειδή μόνο σαν ένα κερατοειδή, να τον βλέπει σαν ένα οπτικό σύνολο στον οφθαλμό και τον βλέπει σαν ένα κερατοειδή ο οποίος έχει tilt, έχει κλίση. Έτσι προσπαθεί να διορθώσει την κλίση και η σμήλευση ουσιαστικά είναι περισσότερη στην πάνω καμπύλη και λιγότερη πάνω στον κόμμα. Ουσιαστικά προσπαθεί να ομολογήσει τον κερατοειδή έτσι ώστε να κάνει fit ο κερατοειδής στο οπτικό σύστημα του ματιού που έχει δημιουργηθεί από την εκτασία, που συνήθως είναι κάτω, στο κάτω μέρος του κερατοειδούς. Οπότε εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπτωση στο πόσο ιστός θα αφαιρεθεί από την κορυφή του κόνου, που είναι και το σημείο που μας ενοχλεί περισσότερο. Άρα με λιγότερη σμήλωση στον κόνο, 10 μικρά ίσως, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ομαλοποίηση. Και αυτό είναι ό,τι τελευταίο έχουμε δουλέψει σε θεραπευτικές μηλεύσεις στον κερατόπονο, συνδυασμένες βέβαια με cross-linking, στο οποίο έχουμε καταλήξει την ισχύ, τη βέλτιστη να είναι τα 6 mW για 15 λεπτά και όχι τα 30 mW, ούτε τα 3. Και με αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ, προηγητικά, μετεπαιματικά, ένα σχεδόν φυσιολογικός κερατοειδής, τα οποία έχουν διάρκεια χρονική και στην ουσία δεν χρειάζονται αυτοί οι ασθενείς πέραν μερικές φορές έναν μαλακό φακό παφής, κάποια ιδιαίτερη δεύτερη παρέμβαση στη ζωή τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι παραμένει η προφυλάξη που αναφέραμε, μην τρίβει στα μάτια και πρέπει, ακούγεται αστείο, να μελετηθεί και ο ύπνος του κάθε ασθενή που θα δείξει επιδείνωση του κερατόπονου μετά από μια τέτοια θεραπεία, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο για μένα δεδομένο ότι κάπως τρίβονται τα μάτια. Οπότε κλείνω με αυτά. Θα με κάτι ελληνικό, ένα πολύ ενδιαφέρον Instagram post που έκανε ένας ασθενής μας, δεν θα αναφέρω ονόματα, πολύ γνωστός τραγουδοποιός. Στον γιατρό μας, στο γιατρό σας στην παιδεία, κύριε Στελαή, το θυμητό παραμυθίας λυπή. Και είναι εντυπωσιακό που κανένας δεν αναγνωρίζει στους γιατρούς ότι βρισκόμαστε εδώ ένα Σάββατο πρωινό με πάρα πολύ καλό ήλιο, έτσι ώστε να διερευνήσουμε πώς μπορούμε καλύτερα να προσφέρουμε στους ασθενείς μας πρόγνωση και θεραπεία όταν αυτό χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε με το